μήνας Φεβρουάριος μας καλωσορίζει, δίνοντάς μας μια τελευταία ευκαιρία να παρατηρήσουμε τα όμορφα αντικείμενα του χειμερινού ουρανού. Κοιτώντας νοτιοανατολικά νωρίς το πρωί, θα εντοπίσουμε την Αφροδίτη. Ένα μικρό τηλεσκόπιο θα μας αποκαλύψει τις φάσεις του πλανήτη που τον κάνουν να μοιάζει με μισοφέγγαρο. Κάτω από την Αφροδίτη επίσης βρίσκεται ο Άρης, με το χαρακτηριστικό ερυθρό του χρώμα. Λόγω της θέσης του χαμηλά στον ορίζοντα, μπορούμε να τον παρατηρήσουμε μόνο στο μικρό χρονικό διάστημα μεταξύ της ανατολής του, περίπου στις 6.30, και της ανατολής του ηλίου, περίπου στις 7. Ακόμα χαμηλότερα βρίσκεται ο Ερμής, με μεγαλύτερη δυσκολία στην παρατήρησή του λόγω του ηλιακού φωτός. Καθώς περνάνε οι μέρες του Φεβρουαρίου, η Αφροδίτη και ο Άρης θα ανεβαίνουν όλο και πιο ψηλά στον ουράνιο θόλο και θα είναι ευκολότεροι στόχοι. Επίσης, στις 27 Φεβρουαρίου μπορούμε να παρατηρήσουμε τη Νέα Σελήνη και τους δύο πλανήτες να βρίσκονται εντός 10 μοιρών μεταξύ τους. Ο Ορίωνας εξακολουθεί να κυριαρχεί στο βραδινό ουρανό, με το σχηματισμό του να είναι ορατός προς τα νοτιοδυτικά. Ο φωτεινός ερυθρός υπεργίγαντας Βετελγέζης μπορεί να εντοπιστεί εύκολα στον αστερισμό, ενώ κάτω από τη ζώνη του μυθικού κυνηγού θα παρατηρήσουμε το εντυπωσιακό νεφέλωμα του Ορίωνα. Κάτω από τον Ορίωνα βρίσκεται ο αστερισμός του Μεγάλου Κοινός, με το φωτεινότερο άστρο του νυχτερινού ουρανού, το Σύριο, με το έντονο λευκό μπλε του χρώμα. Πάνω από το ρόπαλο του Ορίωνα θα εντοπίσουμε τον αστερισμό των Διδύμων, με τα άστρα που σχηματίζουν τα κεφάλια των Διόσκουρων να έχουν πάρει το όνομα του καθενός, Κάστορ και Πολυδεύκης. Ακολουθώντας την εκλειπτική, μπορούμε να εντοπίσουμε και άλλους ζωδιακούς αστερισμούς, όπως οι αστερισμοί του Καρκίνου και του Λέοντα προς τα ανατολικά των Διδύμων. Κοιτώντας προς το βόρειο ουρανό, θα παρατηρήσουμε το γνωστό αστερισμό της Μεγάλης Άρκτου. Στον αστερισμό αυτό βρίσκεται το άστρο HD84406, το οποίο θα είναι ο πρώτος στόχος του νέου διαστημικού τηλεσκοπίου James Webb, που εκτοξεύθηκε και ξεδιπλώθηκε με επιτυχία τις προηγούμενες εβδομάδες. Ο Ταύρος χαρακτηρίζεται ως ζωδιακός αστερισμός, μέρος δηλαδή των 13 αστερισμών που βρίσκονται πάνω στην εκλειπτική. Βρίσκεται ανάμεσα στον Ορίωνα και τον Περσέα και αποτελείται από 19 κύρια άστρα. Το φωτεινότερο ονομάζεται Λαμπαδίας ή Αλντεμπαράν, αντιπροσωπεύει το μάτι του Ταύρου, ενώ είναι το 14ο φωτεινότερο άστρο στον νυχτερινό ουρανό. Στο δυτικό μέρος του αστερισμού θα εντοπίσουμε τις Πλειάδες ή Μεσχέ 45, ένα εντυπωσιακό ανοιχτό αστρικό μήνος γνωστό και ως οι 7 αδελφές. Η Αλκιόνη, η Μέα, η Μερόπη, η Ηλέκτρα, η Κελενό, η Ταϊγέτη και η Στερόπη είναι τα 7 από τα περίπου 2.500 άστρα που αποτελούν το σχηματισμό, ενώ βρίσκονται σε απόσταση περίπου 440 ετών φωτός μακριά. Το νεφέλωμα ανάκλασης που περιβάλλει τους αστέρες είναι η πόλημα της δημιουργίας τους Μήνους, που πιθανώς στο παρελθόν να έφερε ομοιότητα στο νεφέλωμα του Ορίωνα. Στο κεφάλι του Ταύρου μπορούμε να παρατηρήσουμε τις Ιάδες, άλλο ένα ανοιχτός μήνος στα 153 έτη φωτός μακριά από τη Γη. Αποτελούνται από εκατοντάδες άστρα και σχηματίζουν το γράμμα V. Να σημειωθεί ότι παρόλο που ο Αλντεμπαράν φαίνεται να είναι μέρος τους μήνους, στην πραγματικότητα βρίσκεται πολύ πιο κοντά σε εμάς, περίπου 65 έτη φωτός μακριά. Τέλος, δίπλα από το άκρο του αριστερού κέρατος, θα εντοπίσουμε το νεφέλωμα του καρκίνου ή αλλιώς το Μεσχέ 1. Το νεφέλωμα αυτό προήλθε από τον πρώτο υπερκενοφανή που έχει καταγραφεί ποτέ στην ιστορία από Κινέζους αστρονόμους το 1054.
βρίσκεται σε απόσταση 6.500 ετών φωτός μακριά, ενώ οι κινήσεις των νεφών μέσα του είναι εμφανείς ακόμα και σε περιόδους μερικών εβδομάδων. Στο κέντρο του νεφελώματος βρίσκεται ένας ταχαίως περιστρεφόμενος αστέρας νετρονίων, ή αλλιώς πάλσαρ. Το Crab Pulsar, όπως ονομάζεται, προήλθε από την κατάρρευση άστρου που εξεράγει και ανέπτυξε ταχύτητα περίπου 30 περιστροφών ανά δευτερόλεπτο. Αυτός ήταν λοιπόν ο ουρανός της Ελλάδας για το Φεβρουάριο. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και σας ευχόμαστε έναν όμορφο μήνα με καθαρούς ουρανούς.